Το ΤΚΑ κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ακολουθώντας το αρνητικό γύρισμα στις ξένες αγορές. Συγκεκριμένα στις 3.30 ώρα Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε πτώση 0,90% στις 778 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου κινήθηκε με απώλειες κατά 1% στα 1,91 ευρώ. Στην Αθήνα Κύπρου κινήθηκε με πτώση κατά 0,5% στα 1,91 ευρώ. Η μετοχή της Μαρφή Λαϊκής κινήθηκε με απώλειες κατά 0,02% στα 1,27 ευρώ. Στην Αθήνα η Μαρφή κινήθηκε με πτώση 1,5% στα 1,26 ευρώ. Αντιθέτως, σε μετάβλητη στα 0,88 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας. Όσον αφορά τώρα άλλες εξελίξεις, μετοχές της Marfin Popular πούλησε την περασμένη Δευτέρα το Tosca Fan. Σύμφωνα με ανακοίνωση ημερομηνίας 18 Τρίτου, το Tosca Fan γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin μειώθηκε από 5,03% κάτω του 5%. Υπενθυμίζουμε πως το Φεβρουάριο του 2006 το Tosca Fan απέκτησε ποσοστό 8,18% της τράπεζας από την HSBC. Η Louis PLC ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου Louis Tire & Charme από τον Ιούνιο του 2009. Όπως είχε ανακοινωθεί, η Louis Hotels, θυγατρική της Louis PLC, είχε υπογράψει συμφωνία με τη μεγάλη αιγυπτιακή εταιρεία Tower Group για τη διαχείριση της ολοκένουργιας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας που βρίσκεται στο σημαντικότερο τουριστικό θέρετρο της Αιγύπτου, το Sharm el-Sheikh, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σημαντική μείωση παρουσίασαν το πρώτο δίμηνο του 2009 τα έσοδα από κεφαλαιοχικούς φόρους, δίνοντας ισχυρό χτύπημα στα κρατικά ταμεία. Συγκεκριμένα από 57 εκατομμύρια ευρώ το 2008, μειώθηκαν σε 9,6 εκατομμύρια το πρώτο δίμηνο του 2008, ποσό που μεταφράζεται σε μείωση 83,2%. Αναλυτικότερα, κατά μήνα τα έσοδα κεφαλαιοχικών φόρων μειώθηκαν κατά 84% το Γενάρη και κατά 82,1% το Φεβρουάριο.